Είμαι ο Γκριζιά τη Καρδιά και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Το λέω εξ αρχή. Εσεί μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing. Είναι ένα κινητό που αγόρασε ένα φίλο. Είναι ένα κινητό το οποίο του το άρπαξα και του είπα Αυτό θα το ανοίξω εγώ και μετά θα το δει εσύ. Ε, σήμερα λοιπόν θα ανοίξουμε και θα δούμε το iPhone 14 Pro. Όπως βλέπετε λοιπόν έχω εδώ πέρα την συσκευασία. Την έχω εδώ πέρα για να μπορέσουμε να τη δούμε. Είναι ένα κινητό το οποίο το ανοίγω γιατί απλά ήθελα πάρα πολύ να το ανοίξω ήθελα πάρα πολύ να το δω. Δεν έτυχε να πέσει καθόλου στα χέρια μου το προηγούμενο διάστημα ή όταν πρώτο κυκλοφόρησε οπότε με το που μου δόθηκε η ευκαιρία, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε όλοι σας, την άρπαξα από τα μαλλιά και πάμε να ανοίξουμε την συσκευή και τη συσκευασία. Ωστόσο, σήμερα θα κάνουμε μια ε, διαφορετική προσέγγιση στο unboxing. Σήμερα, επειδή έχω πλέον στην κατοχή μου και το Huawei Mate 50 Pro, που είναι το κινητό το δικό μου, το έχω σε ταρία πέρα έτοιμο στο τρίποδο της ε, τζόμπι το οποίο έχω και με αυτό θα τραβήξουμε το βίντεο του unboxing θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο το βίντεο αυτούσιο, δηλαδή πέραν της εικόνας θα ακούμε και τον ήχο. Πάμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο unboxing για να μπορέσουμε μετά να δούμε τα πάντα. Αυτή λοιπόν εδώ πέρα είναι η συσκευασία. Έχω βάλει την κάμερα στα πόδια μου γιατί Δυστυχώ δεν έχω άλλο τρόπο να μπορέσω να τη στηρίξω αυτή τη στιγμή έτσι όπω κάθομαι. Οπότε θα με συγχωρήσετε σε περίπτωση που έχει μια πολύ μικρή κίνηση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ακίνητο γίνεται. Πάμε ωστόσο να ανοίξουμε τα, τις ταινίες ασφαλείας για να μπορέσει αυτό να ανοίξει σαν συσκευασία. Ανοίγουμε λοιπόν και το άλλο. Ωραία. Και πάμε να βγάλουμε το κινητό από το κουτί. Μέσα η συσκευασία δεν έχει κάτι άλλο πέραν από το κινητό και το καλώδιο φόρτισης. Είναι USB-C σε, σε Lightning. Το κινητό είπαμε ότι είναι σε MOV χρώμα. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχεται έτσι. Είναι αυτό εδώ πέρα. Από μπροστά έρχεται με το κλασικό προστατευτικό χαρτάκι της οθόνη και μας δείχνει αντίστοιχα τι έχουμε όσον αφορά τα κουμπιά. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα κουμπί, αυτό εδώ το κλασικό, το οποίο κλείνει και ανοίγει το κινητό. Εδώ πέρα από την άλλη έχουμε τα κουμπιά της αυξομοίωσης, της έντασης του ήχου, όπως επίσης και εδώ έχουμε την υποδοχή της κάρτας SIM. Εδώ πέρα είναι το, το κουμπάκι που ανεπικοτεβάζουμε για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το Silent Mode. Εδώ από κάτω, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε την υποδοχή, να σας το γυρίσω έτσι, έχουμε την υποδοχή για το Lightning, όπως επίσης έχουμε μικρόφωνα και ηχεία, δείτε το από εδώ φαίνεται καλύτερα, το γυρνάω και έτσι. Και εδώ πέρα βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα πώς φαίνονται οι κάμερες οι συγκεκριμένες. Έχουμε λοιπόν τρεις κάμερες, έχουμε έναν υπερευρυγόνιο, έχουμε την κανονική την κάμερα και έχουμε και έναν τηλεφακό. Σας τα δείχνω και από εδώ. Εδώ πέρα επίσης βλέπετε και το flash, αντίστοιχα έχει και ένα μικρόφωνο, όπως επίσης εδώ πέρα σε αυτό το σημείο έχει και το lidar που είναι σωστικά το, laser για να μπορεί να, να διαβάζει το βάθος. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα μέσα είναι και το καλώδιο το οποίο αναφέραμε, όπω επίση και οδηγεί. Εδώ από κάτω δεν έχει κάτι άλλο. Φορτιστέ ή οτιδήποτε πολλούνται όλα ξεχωριστά. Αυτό λοιπόν είναι το iPhone 14 Pro. Το συγκεκριμένο είναι το μικρό το μοντέλο το Pro. Είναι δηλαδή αυτό που έρχεται με οθόνη στι 6,1 inches, Τέσσερα χρώματα. Μοβ, μαύρο, ε, χρυσό και ασημή. τεσσερις χωρητικότητε. 128 GB, 256, 512 και 1 τέρα. Αυτό εδώ πέρα, όσον αφορά τι διαστάσει του, και να ξέρετε ότι θα με βλέπετε να κοιτάζω προ τα κάτω και μπροστά γιατί τα έχω όλα μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή μου, επειδή δεν είναι εφικτό να τα θυμάμαι όλα αυτά απ' έξω. Και επίση το κινητό γενικότερα δεν το έψαξα πάρα πολύ. Τα βλέπω όλα μαζί με εσά τώρα. Μιλάμε αρχικά για βάρο το οποίο είναι στα 206 γραμμάρια. Αυτό εδώ πέρα επίση είναι κατασκευασμένο με μπροστινή όψη η οποία είναι κεραμική. Σιλτ το λέει η Apple. Το πίσω, η πίσω η όψη του είναι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα γελίματι φύση, ενώ κατασκευαστικά το μέταλλο είναι ανοξείδωτο το ατσάλι. Δεν θα με δείτε να βγάζω το άσπρο το χαρτάκι που βλέπετε εδώ πέρα μπροστά και το συγκεκριμένο θα το κάνω γιατί δεν θέλω να, να πάρω, α το πω έτσι, τη χαρά από τον άνθρωπο που το αγόρασε να το κάνει. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το να ανοίγει τη συσκευασία του κινητού και τον ευχαριστώ πάρα πολύ το συγκεκριμένο το φίλο μου που μου το έδωσε για να το ανοίξω, αλλά αυτό δεν θα το βγάλω, θα το κάνει ο ίδιο. Ωστόσο, πάμε να δούμε λίγο τι διαστάσει του κινητού. Μιλάμε για μια συσκευή η οποία σε χιλιοστά έχει ύψο 147,5. Έχει πλάτος το οποίο είναι στα 71,5 και πάχος το οποίο είναι στα 7,85. Σας το βάζω και εδώ πέρα για να το πιάσει η κάμερα, ελπίζω ούτως ώστε να το δούμε σας το κυρίζω και έτσι. Αυτό εδώ πέρα μιλάμε ε, ότι έχει μια οθόνη που αυτή τη στιγμή καλό ή κακός θεωρείται και πρέπει να είναι επίσης μια από τις καλύτερες οθόνες που υπάρχουν σε κινητά. Ο LED χρώματος, ε, OLED ο LED κατασκευής, χρώματα... 2 εκατομμύρια προ ένα όσον αφορά την αντίθεση κλασικό γιατί είναι OLED. Μιλάμε για μια οθόνη η οποία είναι HDR, είναι super έτοιμα. Όσον αφορά την πυκνότητα, είναι στα 405 ppi. Αν θυμάμαι καλά, και θα το δω ευθύ αμέσω για να σου το πω: 460 ppi, τεράστιο λάθο. Η ανάλυση είναι 2556x1179. Η συγκεκριμένη η HDR οθόνη μπορεί να αναπαράξει περιεχόμενο HLG, HDR10, όπω επίση μπορεί να παίξει και Dolby Vision. Μιλάμε για μια φωτεινότητα η οποία είναι στα 1000 nit. Κανονικά, στα 1500, όταν η οθόνη παίζει περιεχόμενο HDR, ενώ αν είμαστε σε εξωτερικό χώρο με ήλιο, η φωτεινότητα, η μέγιστη, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2000 nit. Η πιο φωτεινή οθόνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κινητό. Έρχεται με το Dynamic Island, το οποίο η Apple το έχει πολυδιαφημίσει. Εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει τη χρησιμότητά του και τη χρηστικότητά του για να διαφημιστεί τόσο πολύ και τόσο έντονα εννοώ. Καταλαβαίνω το τι κάνει και τι δείχνει και πώς δουλεύει και πώς βολεύει, αλλά ω εκεί, για εμένα πάντα. Έρχεται με widgets στην οθόνη, έρχεται με τη δυνατότητα του always on στην οθόνη για να μπορούμε να έχουμε πληροφορίε όπω είναι ώρε, μηνύματα, ειδοποιήσει, τα πάντα. Έρχεται με μια οθόνη η οποία είναι στα 120 Hz όσον αφορά την ανανέωσή τη, τον ρυθμό ανανέωση. Ωστόσο, ο συγκεκριμένο είναι δυναμικό, δηλαδή αυτό αλλάζει ανάλογα με το περιεχόμενο το οποίο προβάλλουμε. Βίντεο, φωτογραφίε, στατική εικόνα, το συγκεκριμένο αλλάζει γιατί Αντίστοιχα, αλλάζει και η κατανάλωση ενέργεια η οποία προκύπτει από αυτό. Ο καινούριο και τελευταίο επεξεργαστή τη Apple, ο Α16, ο Bionic, επίση έρχεται με αδιαβροχοποίηση IP68. Αυτό μπορεί να βυθιστεί στα 6 μέτρα μέχρι και μισή ώρα. Εννοείται, όπω σε όλα τα κινητά, μιλάμε για γλυκό νερό. Ωστόσο, σε περίπτωση που μα πέσει μέσα σε αλμυρό νερό, Συστήνεται όχι μόνο από την Apple, γενικότερα να το ξεπλύνουμε απευθεία με γλυκό νερό με το που το βγάλουμε από το αλμυρό για να μην οξυδωθούν τα μέταλλα του και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να οξυδωθεί και οτιδήποτε μπορεί να χαλάσει. Φυσικά, ένα από τα μεγάλα οτού τη συσκευή τη συγκεκριμένη είναι οι κάμερέ του. Είναι ε, ε, οι καλύτερε κάμερε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε κινητό σε ό,τι συσκευή κυκλοφορεί. Μιλάμε για τρει κάμερε, μία κανονική, μία υπερβρυγόνια, όπω επίση και ένα τηλεφακό. Η κανονική του η κάμερα. Όπως επίσης και ο τηλεφακός είναι ε, οι δύο κάμερες οι οποίες έχουν οπτική σταθεροποίηση εικόνας. Όσον αφορά τη βασική κάμερα μιλάμε ότι είναι στα 48MP, είναι με f1.78. Όπως επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη την κάμερα για να τραβήξουμε καλύτερο βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα χωρίζει τον αισθητήρα της σε τέσσερα κομμάτια. Τραενώνει, όπω μπορεί να το κάνει, όπω το κάνει η τεχνολογία τη. Αυτό νομίζω λέγεται pixel binding, έχω την αίσθηση, και τραβάει μία φωτογραφία στα 12 MP. Αυτό συνεπάγεται ότι έχει περισσότερο φω, γιατί το κάνει λόγω του ότι διαχωρίζει έτσι τον, τον αισθητήρα. Μιλάμε επίση για έναν υπεριβριγώνιο φακό, ο οποίο είναι στα 12 MP έρχεται με διάφραγμα από ό,τι βλέπω F2,2 ενώ το οπτικό του πεδίο είναι 120 μοίρες. Όπως επίσης μιλάμε για έναν φακό τηλεφακό, είναι και αυτός στα 12 MP, έχει οπτικό zoom στο 3IP ενώ το διάφραγμά του είναι 2,8. Και οι τρισουφακοί έρχονται με κάλυμα από ζαφύρι, όπως επίσης μιλάμε ότι μπορεί να τραβήξει βίντεο ε, HDR μπορεί να τραβήξει, να τραβήξει φωτογραφίες σε προ RAW, αν θυμάμαι καλά. Στο κομμάτι του βίντεο μπορεί να φτάσει μέχρι 4K στα 60 frames per second, μπορεί να τραβήξει HDR βίντεο. Έχουμε μία μικρή διαφοροποίηση ως προς το Pro προ Resolution βίντεο το οποίο τραβάει. Επειδή εδώ έχουμε τη χωρητικότητα των 128 GB, αυτό μπορεί να τραβήξει τα 128 μόνο, μπορεί να τραβήξουν Pro Resolution βίντεο, στα 1080, Full HD δηλαδή, λόγω χωρητικότητας, Γιατί τα αρχαία τα συγκεκριμένα είναι τεράστια. Φυσικά έχει βίντεο slow motion, εδώ πέρα βέβαια το συγκεκριμένο είναι στα 1080p, 120 frames per second ή στα 240 frames per second. Και όσον αφορά την προστινή την κάμερα, μιλάμε για μια κάμερα η οποία είναι στα 12 MP, έχει διάφραγμα F1,9 μπορεί να κάνει αυτόματη εστίαση στο προσωπό μας, λογικά έχει την τεχνολογία η οποία ακολουθεί και τον χρήστη την στιγμή που κινείται μέσα στο στο κάδρο και αυτήν φυσικά μπορεί να τραβήξει βίντεο στα 4K μέχρι 60 frames per second και αυτήν σύμφωνα με την Apple μπορεί να τραβήξει βίντεο σε Dolby Vision, άρα μιλάμε για HDR περιεχόμενο και από την προσθήνη την κάμερα όπως και από τις πίσω. Φυσικά υποστηρίζει Face ID γιατί έχει το laser και το οποίο διαβάζει το πρόσωπό μας και εννοείται ότι η κάμερα η συγκεκριμένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε και FaceTime το οποίο μπορεί να γίνει κλασικά από Wi-Fi και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Είναι το αναβαθμισμένο φυσικά FaceTime όπως και στα προηγούμενα μοντέλα, στο προηγούμενο μοντέλο βασικά νομίζω, ε, το οποίο είναι στα 1080p. Επιτέλους, αναβαθμίσαμε την εικόνα την οποία δίνουμε. Έχει τη λειτουργία του SOS, το επίγον SOS δηλαδή. Αυτό είναι ε, η λειτουργία που το κινητό καταλαβαίνει άμα πέσουμε, ότι πέσαμε. Οπότε ενημερώνει κάποια επαφή ή κάτι άλλο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώ ποιον ενημερώνει, δεν το έχω ψάξει περισσότερο. Ωστόσο, ξέρω ότι το συγκεκριμένο είναι μια λειτουργία η οποία στην Αμερική έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστε οι οποίοι. Έχουν τα τηλέφωνά του επάνω του την ώρα που είναι σε κάποιο Luna Park και κάνουν αυτά τα τερνάκια και τα τρελά που έχουν, τα τεράστια που πηγαίνουν πάνω κάτω. Και καταλαβαίνει το κινητό, λόγω τη απότομη ε, αλλαγή ύψου-ταχύτητα ε, που κάνει το, το όχημα, να το πω έτσι, ότι ο χρήστη έχει πέσει. Οπότε καταλήγει, από ό,τι έχω διαβάσει στα άρθρα, να στέλνει συνέχεια ειδοποιήσει ότι έπεσε ο χρήστη, ότι έπαθε, και αυτό είναι κάτι που προσπαθούν λίγο να το φτιάξουν και να το, να το σετάρουν τώρα στην Apple. Εννοείται ότι έρχεται με 5G όπως και με 4G. Όσον αφορά το 5G βέβαια πιάνει πάρα πολλές συχνότητε για να μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή κάλυψη και από ό,τι έχω διαβάσει και στη σελίδα της Apple, στο 4G μιλάμε για Gigabit 4G. Αυτό βέβαια, όπως και τα, και τα δύο τα δίκτυα, ε, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με το δίκτυο. Τι ταχύτητε υποστηρίζει το δίκτυο, Αυτέ θα μπορέσουμε να έχουμε σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, αυτό παρέχει τη δυνατότητα τη συγκεκριμένη. Πάμε επίση σε Wi-Fi, άρα μιλάμε για 2.4, μιλάμε για 5 GHz, μιλάμε για Bluetooth 5.2, ε, μιλάμε για GPS, εδώ πέρα είναι GPS, είναι GLONASS, είναι Baidu, είναι QZSS, αυτά είναι δίμπαντα όλα, για να μπορούμε να έχουμε... Καλύτερη συνδεσιμότητα και καλύτερη αποτύπωση στο χάρτη, στο που βρισκόμαστε, με μεγαλύτερη ακρίβεια. Φυσικά, επίση έχει NFC το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε πληρωμές. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για κάτι άλλο, βέβαια, γιατί το έχει απόλυτα κλειδωμένο. Εμένα μου ήρθε στο μελό μου αυτή τη στιγμή η λειτουργία που κάνω εγώ με το δικό μου το κινητό όπου ουσιαστικά φορτίζω την κάρτα των ε, μέσων μαζική μεταφορά από το κινητό χωρί να χρειάζεται να περιμένω στα μηχανήματα και να πρέπει να βγάζω συνέχεια συστήρια ή οτιδήποτε, θα ήταν πάρα πολύ βολικό να μπορούσε να λειτουργήσει και εδώ αυτό. Όπω επίση, όσον αφορά το θέμα του δικτύου, υποστηρίζει και βόλτε και voice over WiFi. Αυτό είναι η τεχνολογία η οποία περνάει τον ήχο μέσα από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σαν δεδομένα ενώ στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε κάποιο σημείο το οποίο δεν έχει καλή κάλυψη δικτύου και τηλεφωνία, αλλά έχουμε έχουμε Wi-Fi, συνδέομαστε στο WiFi και μπορεί να περνάει τον ήχο από εκεί. Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείφουμε κατά το δυνατόν την άσχημη εμπειρία που μπορεί να έχουμε για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα, εάν συνδέομαστε στο WiFi, σαφώ κρεμόμαστε από την ταχύτητα που μπορεί να αποδώσει η σταθερή γραμμή εκείνη τη στιγμή. Αν είμαστε στο δίκτυο κινητή, ό,τι μπορεί να, παρά... να παράσχει το δίκτυο κινητή. Το κινητό το συγκεκριμένο, παρότι έχει Bluetooth 5.3, δεν υποστηρίζει την ε, λειτουργία LDAC. Η λειτουργία LDAC είναι η καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή ως προς την, ε, τη συνδεσιμότητα μεταξύ κινητού και ακουστικών για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη απόδοση ήχου και να πλησιάζει κατά το δυνατόν, γιατί είναι ασύρματο, το high resolution, ωστόσο υποστηρίζει Apple Lossless, υποστηρίζει FLAC, υποστηρίζει Dolby Digital. Γενικότερα έχει πάρα πολλέ τεχνολογίε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε mirroring σε συμβατές συσκευέ. Και όσον αφορά την μπαταρία του, η Apple εδώ πέρα γυρνάει και μα λέει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο, το iPhone 14 Pro, μπορεί να αναπαράξει βίντεο μέχρι και 24 ώρε. Μπορεί να αναπαράξει βίντεο ροή, δηλαδή online τύπου YouTube ή γενικότερα από υπηρεσίε streaming μέχρι 20 ώρες, ενώ επίσης μπορεί να κάνει αναπαραγωγή ήχου μέχρι, μέχρι 75 ώρες. Αν κρίνω από το πώς και πόσο, πώς διαχειρίζεται την ενέργεια και πόσο πολύ κρατάει το iPhone 13 Pro Max που έχει ένας φίλος, μπορώ με βεβαιότητα, με βεβαιότητα όμως, να πω ότι και το συγκεκριμένο το τηλέφωνο έχει μια μπαταρία η οποία κρατάει πάρα πολύ θα κρατάει σίγουρα για να βγάλουμε όλη την ημέρα. Βέβαια, εδώ πέρα πάλι ερχόμαστε στο γεγονό του τι χρήση κάνει ο καθένα, αλλά επειδή αυτό ο φίλο μου κάνει πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ έντονη χρήση και πάρα πολύ ε, μέσα στην ημέρα σε κλήσει, με μηνύματα, με τα πάντα και λόγω δουλειά, βλέπω ότι το κινητό βέβαια έχει λίγο μεγαλύτερη μπαταρία, κρατάει περίπου μία μισή με δύο μέρε. Άρα εδώ είμαστε ασφαλεί. Όσον αφορά το κομμάτι τη φόρτιση, με MagSafe πιάνουμε τα 17W ασύρματα. Εάν φορτίζουμε σε άλλον ασύρματο φορτιστή πιάνουμε τα 7,5W ενώ μπορεί να φορτίσει και ενσύρματα μέσω του καλωδίου που παρέχεται που είναι USB-C σε Lightning, νομίζω ότι πέρα πάει στα 20W. Σε κάθε περίπτωση έχουμε φόρτιση πιάνει περίπου το 50% σε 30 λεπτά με το 20 20W. Έρχεται σαφώ με το iOS 16 και όλα τα καλούδια που αυτό μπορεί να φέρνει, ενώ επίση η συσκευή, σαν συσκευή, υποστηρίζει διπλή SIM, αλλά το υποστηρίζει και αυτή είναι η βασική λεπτομέρεια με κανονική nano SIM και με eSIM. Μπορούμε σαφώ να χρησιμοποιήσουμε είτε το ένα είτε το άλλο, αλλά εάν επιλέξουμε να έχουμε δύο νούμερα, μπορούμε να το κάνουμε εφόσον ο πάροχος του δικτύου μας παρέχει η e SIM και ο άλλος ο πάροχος, εάν δεν παρέχει, παίρνουμε κανονική κάρτα NANO. Αυτές είναι οι βασικές λεπτομέρειες, αυτά είναι οι βασικές πληροφορίε. Είμαι ο Greek της καρδιάς σας. Δεν θα σας πω περισσότερα για το iPhone 14 Pro, γιατί το ανοίγω καθαρά και μόνο γιατί ήθελα εγώ να το ανοίξω, γιατί ε, όταν μου είπε ο φίλος μου το, το πάρει και το πήρε, ενθουσιάστηκα εξίσου με αυτόν. Όλες οι πληροφορίες ούτω ή άλλω τις έχουμε δει και τις έχουμε διαβάσει όλοι μας όλο αυτό το διάστημα. Εσείς να είστε καλά. Από εμένα καλή συνέχεια. Να περνάτε καλά. Να προσέχετε. Σας χαιρετώ. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.